Όπως ήδη προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, ζωντανά εδώ στο στούντιο της Θεσσαλονίκης, ο Στέργιος Καλόγυρος. Λίγο καιρό πριν, λίγες ημέρες πριν, ξεκινήσει η εκπομπή που εσείς περιμένετε, σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Κύριε Καλόγυρε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Τσόρμπα, ευχαριστώ. Ευκαιρία έχω και εγώ που είστε εδώ για να την αξιοποιήσουμε και να μιλήσουμε και να σχολιάσετε. Πολλοί κόσμοι περιμένουν την έναρξη της εκπομπής σας σε σχέση με το πώς εσείς σχολιάζετε την επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε βεβαίως από τις εξελίξεις, κύριε Καλόγυρε, στην Μέση Ανατολή. Αυτές που κοιτάει όλος ο πλανήτης, αρχίζει πια και ο τελευταίος πολίτης που δεν ενδιαφερόταν για τα διεθνή και την εξωτερική πολιτική να καταλαβαίνει ότι μας αφορά όλους αυτός ο πόλεμος εκεί. Να πω ότι η εκπομπή προγραμματίζει να ξεκινήσει 16 Οκτωβρίου, Δευτέρα. 16 Οκτωβρίου, λοιπόν. Λοιπόν, με όλα αυτά που γνωρίζει ο κόσμος, είναι πάρα πολλά αυτά που γίνανε όλο αυτό το διάστημα και τα οποία, με τα οποία κάποιοι μας προκαλούν. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση να πω ότι προχθές σε σχολείο πήγε κάποιος κύριος να μιλήσει στα παιδιά για το τρίτο φύλο, για τους ΛΟΑΤΚΙ και τα λοιπά. Και αυτό που πρέπει να πω είναι ότι η αντίδραση του κόσμου είναι πραγματικά η αντίδραση των παιδιών και της νέας γενιάς, όχι αναμενόμενη για αυτούς. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, και όλα αυτά τα οποία γίνονται με τους πολέμους, με την ακρίβεια, με την ενέργεια, με όλα αυτά, με την προσπάθεια που κάνουν κάποιοι να μας παρουσιάσουν το αφύσικο ως νορμάλ, αυτό το οποίο εμείς δεν θεωρούμε κανονικότητα, να μας το παρουσιάσουν ως κανονικότητα, νομίζω ότι παίξανε και χάσανε και ήδη έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση. Αυτό το κυνήγι της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού, το κυνήγι της διάσπασης του κυτάρου της οικογένειας, το κυνήγι της απώλειας εθνικής συνείδησης, νομίζω ότι έχει κάνει τον κύκλο και τελειώνει. Αυτό που σχολιάζαμε και επειδή είπα για την Μέση Ανατολή, κύριε Καλόγερο, νωρίτερα με τον Γιώργο Τωρακά, τον αναλυτή, είναι ότι όταν έλεγε, γιατί καιρό έτσι τα λέμε στον αέρα, όταν έλεγε για το θέμα το μεταναστευτικό και πού μπορεί να μας οδηγήσει αυτό το ξέφραγο αμπέλι που ήμασταν, τότε εκείνο το διάστημα, όσοι το έλεγαν, είχαν ένα τέτοιο λόγο, θεωρούνταν ρατσιστές, θεωρούνταν ότι κυνηγάνε τους μετανάστες και όλα αυτά. Καταλαβαίνουμε τώρα από τις εξελίξεις, έχουμε και τις εκλογές στην Αυστρία, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να σας πω, κάναν νόμους όλα αυτά τα χρόνια. Σιγά σιγά. Το σύστημα έκτιζε νόμους. Ο νόμος τι λέει? Ότι αν πεις αυτό, είσαι ρατσιστής. Αν πεις αυτό, είσαι φασίστας, ξεχνώντας ότι ο χειρότερος φασισμός είναι ο φασισμός που εκφράζεται από την αριστερά τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Τους κομμουνιστές δεν έχουν κανένα πρόβλημα, έχουν μια ιδεολογία, διαφωνώ, αλλά το σέβομαι. Κάναν λοιπόν νόμους και δομολογήσαν έτσι τα πράγματα και σου λέει τώρα, α, παραβιάζει τον νόμο. Ρητορική μίσος. Ποια ρητορική μίσος? Όταν πεινάει ο διπλανός μου και εγώ βλέπω αυτόν που έρχεται από την άλλη άκρη της γης να περνάει φανταστικά, να περνάει όπως δεν μπορούσε να τον ερευτεί αυτός και να στέλνει Western Union τα χρήματά μας κατευθείαν στους δικούς του. Εντάξει. Όλα αυτά τελειώσανε. Εγώ δεν λέω να μην δεχτώ με αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη, γιατί υπάρχουν συνάνθρωποι μας που έχουν ανάγκη. Αλλά νομίζω ότι η μεγάλη μπίζνα του μεταναστευτικού έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει πλέον η μπίζνα του μεταναστευτικού όπως την είχαν ονειρευτεί και την είχαν υλοποιήσει κάποιοι. Λέτε ότι αυτό πια... Έχει τελειώσει αυτό. Φαίνεται αυτό και από τα αποτελέσματα στην Αυστρία, στη Γερμανία, πάντου. Δηλαδή αυτή η μπίζνα που έκαναν ο κάθε Τζορτζ Σόρος, λέω το όνομά του γιατί είναι ένας από τους δαχτυλοδεικτούμενους της νέας τάξης πραγμάτων, ο κύριος Τζορτζ Σόρος, αυτή η business λοιπόν που είχαν σχεδιάσει τους τελείωσε. Αλλά κάναν business, πρόσεξε, αυτές οι business που στέλνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι business δις ευρώ. Δεν είναι το χιλιάρικο που ζητάει κάποιος για να ζήσει. Είναι business δισεκατομμύριων ευρώ. Αυτές οι business τελειώσανε. Και τελειώνουν και άλλες business που έχουν στήσει. Και το θέμα είναι πού θα πάνε αυτή την επόμενη μέρα. Και συνεχώς με κάποιες ΜΚΟ όλο αποκαλύπτονται πράγματα. Έτσι. Δεν έχει καμιά ΜΚΟ κλίση να μπει μέσα κάποιος υπεύθυνος. Έτσι, όλα είναι μια πάτη. Μάλλον, να μην πούμε όλα, σχεδόν όλα. Ή πολλές από αυτές οι ΜΚΟ είναι απάτη. Να το πούμε ίσως πιο εξευγενισμένα. Εδώ μην ξεχνάς ότι επί διακυβερνήσεως το εθνομεδενιστή Τσίπρα πέρασαν 1 εκατομμύριο και μετανάστες από την Ελλάδα. Θυμάστε τα καραβάνια που ήταν στα Τέμπη και πήγαινε κάμερες και έβλεπες καραβάνια. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν έχουν γίνει αυτά. Σε κανένα μέρος του κόσμου. Που δίναν στίγμα οι άλλοι που θα πάει το καράβι
και δεν τολμούσε κανείς να τους εμποδίσει να έρθουν στην Ελλάδα. Πάντως υπάρχουν αυξημένες ροές και τώρα. Εντάξει, υπάρχουν αυξημένες ροές. Κοίταξε, άλλο το να σου έρχονται γιατί δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Τι να κάνει, το σκοτώσει τον άλλο. Φυσικά και όχι, δεν θα τον σκοτώσει. Άλλο ότι σου περνάει ο άλλος και να το πάρει είδηση, και άλλο ότι πισέλα πέρασε και να κάνει το χωροφύλακα. Άρα λοιπόν, για να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε, η μεγάλη μπίζνα που στήσαν κάποιοι για το μεταναστευτικό έχει τελειώσει. Όπως η μεγάλη μπίζνα που στήσανε για τη διάλυση της εθνικής συνείδησης του κάθε πολίτη και αυτή τελειώνει. Η μεγάλη μπίζνα που στήσανε για τη διάλυση οικογένειας και αυτή τελειώνει. Η μεγάλη μπίζνα που στήσανε για το τρίτο φύλο είναι στο τέλος. Εντάξει, δηλαδή να τα δεχτούμε όλα. Δεν έχουμε τίποτα με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τις ιδιαιτερότητες. Εγώ τους ασπάζομαι, τους σέβομαι. Εσύ προσωπικά ξέρεις ότι κάνω και παρέα με κάποιους ανθρώπους που έχουν ιδιαιτερότητες. Αλλά οι άνθρωποι και αυτοί φρικάνουν με αυτά που κάνουν οι άλλοι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα τμήμα και των ανθρώπων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό που δεν τους αρέσει ο τρόπος που παρουσιάζεται προς τα έξω. Έχει παραγίνει το κακό αυτό. Εντάξει, οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα να τους πάμε έτσι. Και δηλαδή δεν μπαίνει στην τάξη κανείς να διδάξει για τον χριστιανισμό, για το ήθος, τι συμβουλέ, τι διδάσκει η θρησκεία μας. Δεν μπαίνει κανείς σε τάξη να διδάσκει γι' αυτό. Μα μπαίνουν σε τάξη να μου πούνε τι ωραία είναι να είσαι τρίτο φύλο. Όχι, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Εγώ δεν το μπορώ. Mm-hmm. Εγώ δεν το μπορώ αυτό. Η κάθε μία κυρία, το λέει ο καθένας κύριος. Λοιπόν, και να πάμε λίγο σε αυτό που μου λες στην Μέση Ανατολή. Έτσι. Τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Οι φίλοι μου, εμένα είναι οι φίλοι μου, ότι τους αποδέχομαι. Οι Ισραηλοί αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά ότι αν έχεις δύναμη, κερδίζεις και κάνεις τα πάντα. Ο πόλεμος είναι πόλεμος. Εκεί οι άνθρωποι πήγαν οι άλλοι να τους φάξουν με ένα μεσημέρι, πήγαγαν και ανταποδίδουν. Γιατί έχουν τη δύναμη. Το προχωράνε κιόλας, όχι απλώς ανταποδίδουν. Το προχωράνε. Μέχρι και το σκούδι τώρα να τεινάξαν τα πάντα κάτω. Και γιατί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Μπροστά στο εθνικό συμφέρον δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Σε σχέση με κάποιους άλλους που δεν λαμβάνουν τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουν. Βλέπεις τι γίνεται κάτω. Λοιπόν, τα βάλανε στη Γάζα. Έχουν ξοδοθρεύσει χιλιάδες τρομοκράτες. Το κακό ποιο είναι με αυτούς όπως λένε και άλλοι, γιατί είναι λερνία λίδρα. Έναν σκοτώνει τρομοκράτη, δύο εμφανίζονται. Γιατί εμφανίζονται δύο, γιατί εκεί η ζωή δεν έχει καμία αξία. Γιατί λένε ότι αν πεθάνεις θα πας στον Αλλάχ. Με μία διαφορά. Ο Νασράλα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, πέθανε, πήγε στον Αλλάχ. Ο Χομεϊνί, πώς λέγεται, του Ιράν, ξέρεις τι κάνει. Δεν θέλει να πάει στον Αλλάχ. Λέει Αλλάχ, με πάρεις ακόμη νωρίς. Πάει και κρύβεται. Η αλήθεια είναι ότι το Ιράν βλέπουμε να κρατάει μια στάση αναμονής. Δεν κάνει και πολλά. Πάει και κρύβεται αυτό στο Ιράν. Έχει κρυφτεί, λέει, σε ασφαλές μέρος. Τι φοβάται, τον θάνατο. Μα αφού θα πάει στο παράδεισο στον Αλλάχ. Εντάξει, αυτό αφορά τους άλλους, δεν αφορά τους ηγέτες. Και κάτι ακόμη, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λένε θα πάω στον Αλλάχ, αλλά όχι να πεθάνω εγώ. Πεθάνεις εσύ και βάζεις μπροστά τα γυναικόπαιδα. Οι τρομοκρατικές αυτές οργανώσεις βάζουν μπροστά τα γυναικόπαιδα. Πάνε και στείλουν πυράβλους μέσα σε σχολεία, το να το άλλο κάνουν αποθήκες, ξέρεις, με πυρομαχικά. Δηλαδή βάζουν μπροστά. Άρα λέτε ότι σωστά το Ισραήλ θέλει να τους να εξολοθρεύσει κάθε θύλακα. Κοιτάξτε, το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή. Το Ισραήλ η μόνη επιλογή για να επιβιώσει είναι ή να επιβιώνει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν λογική. Δηλαδή, γιατί το Ισραήλ τα έχει βρει με την Αίγυπτο. Γιατί το Ισραήλ τα έχει βρει με τη Σαουδική Αραβία, με όλες τις άλλες τις χώρες εκεί πέρα, που οι άνθρωποι σκέφτονται νορμάλ. Δηλαδή, 100 καλοί χωράνε. Δύο κακοί δεν χωράνε μαζί τους. Τώρα τι έχουμε, τους αντάρτες Χούθη, όπως καθορίζονται. Αυτοί τι κάνουν, χτυπάνε συνέχεια τα πλοία. Δεν επιτρέπουν δηλαδή την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Τι σημαίνει αυτό, αύξηση κόστος πάλι για τους Ευρωπαίους και όχι μόνο. Άρα λοιπόν επιτέθηκαν και στους Χούθη. Τους κάναν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Χτύπησαν τους τρομοκράτες της Χαμάς. Τρομερά χτυπήματα. Τι κάνανε, χτυπήσανε τον Ασράλα και τόσους διοικητές. Και η πλάκα ποια είναι, ότι τους έχουν εντοπίσει και τους στέλνουν συστημένα βλήματα. Τον Ασράλα λέγανε τον παρακολουθούσαν 10 χρόνια. Αδιανόητα και απίστευτα πράγματα. Λέμε τι γίνεται. Και όμως η τεχνολογία είναι τόσο μπροστά και την κατάλληλη στιγμή χτυπούνε και εξοντώνουν αυτούς που οι ίδιοι αποκαλούν εχθρούς. Ανέλαβε ο καινούριος ηγέτης της Νασράλα, ξάδελφος της Χεζμπολάχ. Ξάδελφος του Νασράλα, τι είναι. Το ερώτημα το δικό μου, ξέρεις ποιο ήταν αμέσως εχθές, μόλις μου το έπανε. Ρε παιδιά, πότε θα το φάνε αυτόν.
σε εισαγωγικά, πότε θα το σκοτώσουνε, όποτε αποφασίσουνε, γιατί και αυτόν τον παρακολουθούν. Και, γι' αυτόν σίγουρα έχουν όλη τη διαδρομή που κάνει καθημερινά. Βλέπετε λοιπόν ένα κράτος οργανωμένο που λέγεται Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε πόλεμο ένα χρόνο τώρα, και σημαίνει ένα χρόνο να πολεμάς. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα. Και εγώ θα σας πω και κάτι, ότι υπάρχουν κάποιοι με τους οποίους μιλάω από το Ισραήλ, οι οποίοι, εγώ ας πούμε θεωρώ τον Νετανιάχου σκληρό. Σκληρό πολιτικό, με πυγμή, ο οποίος λαμβάνει αποφάσεις. Τι μου είπανε, έχουμε σκληρότερο στον Νετανιάχου, είναι πάρα πολύ light, αγαπητέ Στέργιο μου λένε. Διανοήστε να σου λέω, ο Νετανιάχου είναι πάρα πολύ light με όλα αυτά που κάνει. Έχουμε άλλους, μου λένε, πολύ πιο σκληρούς, που πρέπει να αναλάβουν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι ο πόλεμος κάτω δεν τελειώνει. Και γιατί θα χτυπήσει το Ιράν, για ένα πολύ απλό λόγο, για δύο λόγους μάλλον. Ένας λόγος είναι ότι σε κάθε επίθεση οι Αμερικανοί, λένε κάποιοι, απελευθερώνουν δισεκατομμύρια ευρώ από αυτά που τους έχουν δεσμευμένα. Ξέρεις και ο Χομεϊνί εκεί όποιος είναι, και αυτοί λεφτά θέλουν, έτσι. Παίρνουν κάποια δις από τα δικά τους που τους τα έχουν δεσμευμένα οι Αμερικανοί, γιατί ό,τι λένε οι Αμερικανοί είναι και σωστό, είναι δίκαιο. Έτσι λέει, το είπε ο Αμερικανός, τέλος. Αν μην ξεχνάμε όμως, κάνω μια παρένθεση, ότι οι Αμερικανοί φύγανε από το Αφγανιστάν και αφήσανε εξοπλισμό δισεκατομμύρια και προδώσαν όλους τους φίλους τους εκεί πέρα. Φύγανε από το Ιράκ. Τι γίνεται στο Ιράκ σήμερα, και αυτό πλέον πηγαίνει στην αγκαλιά του Ισλάμ. Φύγανε από τον Σάχη της Περσίας, έγινε ό,τι έγινε με τους Αγιωτολάχ. Κάνανε τον Μπιν Λάντεν. Όλα αυτά οι Αμερικανοί τα έχουν κάνει. Έτσι, τη Λιβύη και τα λοιπά, μην τα ξεχνάμε. Αλλά είναι ο αρχηγός που υποτίθεται κάνει λάθος, γιατί έχει τη στρατιωτική δύναμη. Και τι γίνεται, στέλνει ο θείος Biden, όσο μπορεί ακόμη να διευθύνει τα πράγματα, στέλνει ό,τι καλύτερο διαθέτει η Αμερική στον κόλπο, γύρω από τον κόλπο, έξω από την Κύπρο. Και τι κάνουν αυτά, μπλοκάνουν τα πάντα. Άμα είσαι με αυτό εδώ και δεν μπορεί να επικοινωνήσεις, σου είναι άχρηστο. Άρα δεν μπορεί να ξέρει τι κάνει ο άλλος. Μπλοκάνουν τα πάντα. Άρα τι θα κάνουν το Ιράν, θα εμπλακεί το Ιράν σε ένα πόλεμο που, εάν χάσει έστω και λίγο, που θα χάσει. Τι γίνεται, θα ξεσηκωθεί ο κόσμος, γιατί εκεί μην νομίζω ότι τα δεκάδες εκατομμύρια των Ιρανών λένε Αλλάχ Ακμπάρ και τι ωραίος που είναι Χομέινι. Διαμαρτύρονται με αυτά που ζουν. Έτσι γίνεται και στο Αφγανιστάν και σε άλλες κοινωνίες. Άρα περιμένουν την αφορμή να ξεσηκωθούν, να ξαναγυρίσουν σε ένα δυτικό τρόπο ζωής. Όχι σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα ξεσηκωθούν εκεί πέρα. Άρα δεν το ρισκάρει ο Χομέινι να πάθει καμιά νύλα και να εξαφανιστεί από το προσκήνιο όλο αυτό το θεοκρατικό καθεστώς. Θα σου πω, είναι μπερδεμένο το θέμα. Και από την άλλη, η Χεσμολάχ πολεμάει. Έχουν επιδείξει και αυτοί πράγματα και θάματα. Αποκλείεται για μια γενίκευση μεγαλύτερη, η οποία μπορεί να επηρεάσει όλους μας. Δεν νομίζω. Όχι, ποιος, έτσι. Ποιος να κάνει γενίκευση, για παίζουν το Ιράν, σου λέω αποκλείεται. Στο είχα πει και την άλλη φορά, ότι θυμάστε τι είχα πει, δεν θα επέμβει το Ιράν. Και ο Ναζράλα, όταν ήταν αρχηγός, τι έκανε, έβγαλε μια ανακοίνωση, γιατί καθίστε καλά, γιατί θα. Και τι κάνουν τώρα οι άνθρωποι, αυτό που μπορούν. Πετάνε κάτι πυραυλάκι, περνάει και από κάνα πυραυλάκι μέσα. Δεν μπορεί να κάνουν ζημιά στο Ισραήλ. Έχει τέτοια οργάνωση και τώρα κάναν τις επιθέσεις, χτυπήσαν εκατοντάδες στόχους όπου ήταν τα συστήματα εκτόχυσης πυράβλων. Δηλαδή, άνθρωποι κάνουν προληπτικά χτυπήματα. Αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ λέω μπράβο τους, γιατί για το αξιόμαχο. Λυπάμαι και εκφράζω και πάλι μια φορά για να μην παρέξει, λυπάμαι πραγματικά για τους πολλούς αμάχους που σκοτώνονται. Είναι λυπηρό να σκοτώνονται άμαχοι σε ένα πόλεμο. Και πάντα ο λαός ο φτωχός την πληρώνει. Και λυπηρό να υπάρχει πόλεμος. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση οι άνθρωποι δεν έχουν άλλη επιλογή. Μπήκαν άλλοι μέσα να τους φάξουν και τους φάξανε. Θυμάστε τι έγινε 7 Οκτωβρίου, δεν κάνω λάθος, την ημερομηνία του 2023. Μπήκαν μέσα οι τρομοκράτες της Χαμάς και κάνανε ό,τι κάνανε. Πήραν αιχμαλώτους, τους σκοτώσαν, κάνανε, ράνανε. Αυτό είναι πρόκληση. Ξέρεις τι θα ακολουθήσει. Πάντως, αν σήμερα το 39, Βρετανία και Γαλλία κηρύσουν τον πόλεμο στη Γερμανία. Έτσι. Είναι δηλαδή σημαδιακή η σημερινή ημερομηνία για το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεκίνησαν. Ναι, ναι. Άνες. Τώρα. Πάει και τώρα Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχω. Μην ξέρετε, γίνεται πιο πάνω σε εμάς λίγες χιλιάδες χιλιόμετρα. Ουκρανία, Ρωσία με τη συμμετοχή όλες τις Δύσεις. Δεν έχει σημασία ποιο πόλεμο είναι. Πόλεμο έχουμε. Και εκεί Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε. Και αυτός ο πόλεμος είναι κάτι τον οποίο πάλι το πληρώνουν μόνο εμείς οι Ευρωπαίοι. Οι Αμερικανοί θησαυρίζουν, οι Ρώσοι θησαυρίζουν, οι Κινέζοι θησαυρίζουν, οι Ινδοί και θησαυρίζουν, οι Τουρκαλάδες δις φορές θησαυρίζουν. Ποιοι χάνουν, οι Ευρωπαίοι. Άρα είναι ένας πόλεμος για μένα. Μπορεί να μου πείτε τώρα τι λες, στημένος μέχρι σε έναν βαθμό,
κάποια στιγμή και μετά το στήσιμο σου ξεφεύγει, όπως είναι και οι ποδοσφαιρικοί αγώνες. Κάποια στιγμή μπαίνει κανένα γκολ κατά λάθος και τρελαίνονται αυτοί που στοιχηματίζουν υπέρ ή κατά μια ομάδα. Του έχει ξεφύγει ο πόλεμος. Ένα σημαντικό παιχνίδι είναι. Όλοι κερδισμένοι, άμα το δει. Δοκιμάστηκαν όλα τα όπλα στην πράξη. Να γίνουν διορθώσεις που πρέπει να γίνουν διορθώσεις. Ποιοι τι πληρώνει, ο ουκρανικός λαός και οι Ρώσοι. Οι στρατιώτες που σκοτώνουν για τις δύο μεριές. Άρα λοιπόν για μένα είναι και αυτό ένα μεγάλο παιχνίδι, ένα στημένο παιχνίδι μέχρι κάποιο σημείο. Τι γίνεται τώρα, οι Ρώσοι προχωράνε βήμα-βήμα, ενώ θα μπορούσαν να προχωρήσουν και να καταλάβουν αν θέλανε, όπως φαίνεται, ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας. Δεν το κάνουν όμως. Γιατί? Και οι Ουκρανοί την άλλη μεριά μπήκαν μέσα και κρατάνε κάποιες μικρές περιοχές και σκοτώνονται όλα αυτά που πήγαν εκεί πέρα. Και στέλνει ο Ζελένσκι καθημερινά ή σε τεχτά διαστήματα στρατό στη φωλιά του λίγου και πεθαίνουν τα παιδιά. Ποιος είναι ο εγκληματίας τελικά? Ποιος είναι ο εγκληματίας? Ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος αυτού του πολέμου? Γιατί υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι εκτελούν αυτές τις εντολές. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο παιχνίδι εις βάρος του ευρωπαϊκού λαού και αναρωτιέμαι πολλές φορές για ένα πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας έγινε με ένα σκοπό να διαλυθεί η Ευρώπη. Γιατί τώρα έχουμε και κάτι πολύ σοβαρό τώρα, κύριε Τζόρμπα. Έχουμε έναν άρρωστο, ένα μεγάλο ασθενή της Ευρώπης, την πρώτη οικονομία της Ευρώπης και τέταρτη του κόσμου παγκοσμίως, την αμέγει τη Γερμανία. Όταν πονάει το κεφάλι και δεν είσαι καλά, η Γερμανία είναι η κεφάλι της οικονομίας στην Ευρώπη, έτσι. Πονάει και το σώμα. Η Γερμανία πάει από το κακό στο χειρότερο οικονομία της. Γιατί τώρα ξυπνήσαν όλοι, γιατί ήρθαν άλλα αυτοκίνητα απ' έξω πιο φτηνά, γιατί η Γερμανία έχει κρίση, γιατί ο Θεός Biden τους έβαλε να πληρώνουν 102 στο χρόνο στους εξοπλισμούς. Έστω και αν ένα μεγάλο μέρος των εξοπλισμών γίνεται από την. Παράγεται από την ίδια τη Γερμανία. Λοιπόν, άρα τι μιλάμε. Μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, κύριε Καλόγυρε, έχουμε το γεγονός ότι μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για όσα συνέβησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρθηκε στο καλό επενδυτικό κλίμα και στους επενδυτές, αναφέρθηκε όμως και στην έναρξη λειτουργίας του τερματικού σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη, όπως επίσης και ότι οριστικοποιήθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Δύο σοβαρά θέματα στα οποία εστίασε και μας έδωσε τις ειδήσεις χθες ο Πρωθυπουργός, μάλιστα είναι να έρθει στην Αλεξανδρούπολη. Δεν ξέρω τώρα αν θα έρθει αύριο, αλλά κάτι διάβαζω ότι είναι στα σχέδια τις επόμενες μέρες να είναι στην Αλεξανδρούπολη. Τι θέλετε να σας σχολιάσω? Να σχολιάσετε πόσο σοβαρά είναι αυτά για την Ελλάδα. Η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται σε έναν κόμβο ενεργειακό. Και βεβαίως η Θράκη από πολλές πλευρές αρχίζει να μας απασχολεί και πλέον και ως επενδυτικός παράγοντας. Να σας πω όλα αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση. Διάβαζα τώρα, θα κάνουμε και τον. Τα έλεγε ο κύριος Γιτήμης νωρίτερα στο ρεπορτάζ που ετοιμάζει για τον περιφερειακό. Το προαστιακό της Θεσσαλονίκης. Είναι μεγάλα έργα, έτσι. Θα δουλέψει το μετρό. Το μετρό δεν δούλευε ο μεγάλος αυτός πολιτικός αλήτης ο Τσίπρας. Έκανε γένεια μουσαμάδες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ξανακοινά. Δηλαδή η γελιοποίηση της πολιτικής ζωής ενός τόπου. Να έρχεται ο Πρωθυπουργός και να σου κάνει εγγένεια μετρό με μουσαμάδες. Δεν ξαναγίνει αυτό. Τώρα 30 Νοεμβρίου θα το έχουμε πάντως. Ναι, αλλά φαντάζομαι μετά από τόσα χρόνια, μετά από 6 χρόνια, θα δουλέψει το μετρό. Από τα εγγένεια που έκανε ένας πολιτικός μεγάλος τυχοδιώκτης. Δεν υπάρχουν μεγαλύτερες ψευτιές, μεγαλύτερες απατεωνίες από αυτές. Αυτοί οι άνθρωποι για να κάτσουν στην καρέκλα φέρνουν το κασελάκι. Για να ξανακάτσουν στην καρέκλα και να φάνε με τον κωδικό μάσα μπουκα φέρνουν το κασελάκι. Έναν καπιταλίστα λέει: δεν μας ενδιαφέρει τι είσαι, κύριε, έλα εδώ, αρκεί να ξανακυβερνήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τους εξαπάτησε όλος ο Θεός Μπάιντεν, τους έστειλε το κασελάκι. Ο Κασελάκης διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί έτσι έπρεπε να το διαλύσει. Θα πάρει και ένα 3-4% τους δικούς του ανθρώπους, 5% και θα φύγει. Αυτό είναι. Και οι άλλοι θα μείνουν πάλι στο 3%. Και θα έχει ένα Πασόκ τώρα με όλους τους κυρίους εκεί, δεν θέλω να εκφραστώ αυτές τις μέρες διαφορετικά για αυτούς. Να διεκδικούν να πάρουν ένα 10-12%. Πανοδυναμία Μητσοτάκη, μελετημένα όλα με υπογραφή Biden. Στοχευμένα και γερμανική διαταγή. Ελεγχόμενοι πιο πολύ από αυτούς. Ποιος είναι Διαμαντοπούλου τώρα? Είναι η κυρία Διαμαντοπούλου που νομίζω ότι θα τη φιλοξενήσετε και αύριο εδώ. Να τη ευχηθώ καλή επιτυχία. Αλλά τι να κάνει η κυρία Διαμαντοπούλου? Η κυρία Διαμαντοπούλου παίρνει εντολές από το Μαξίμου. Πάντως δεν είναι σημαντικό να υπάρχει ηγεσία στα δύο κόμματα αυτά και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Καλόγυρε. Δηλαδή έτσι να είναι. Καλά, ποιος ο Δούκας που βρωμάει η Αθήνα σήμερα? Μιλάς για τον Δούκα. Ο ίδιος λέει, εσείς ζείτε και ξέρετε. Και, ναι. Ντρέπεσαι να περπατήσετε στην Αθήνα. Γιατί βρωμάει λέει η Αθήνα. Ότι τώρα βγήκαν και τα λένε αυτά όταν είπε για την υποψηφιότητα στο ΠΑΣΟΚ. Όχι ότι ισχύουν πραγματικά.
Κοίταξε, ο Δούκας είναι ένας αποτυχημένος δήμαρχος. Ο Δούκας ήταν η τύχη, έπεσε από τον Όλυμπο και κάθεσε στα πόδια του. Ήταν τύχη γιατί ήταν η συγκυρία όλων και η επιδίωξη όλων να φύγει ο Μπακογιάννης από τη Δημαρχία. Δηλαδή, μπροστά στον Μπακογιάννη ενώθηκαν οι πάντες για να έρθει ο Δούκας. Μα ο Δούκας είναι αποτυχημένος δήμαρχος. Και για μένα έχει καβαλήσει 100 καλάμια και θα προσγειωθεί ανώμαλα. Εντάξει, τούτη είχε στη μοίρα. Τώρα θέλει να γίνει και αρχηγός αντιπολίτευσης, μπορεί να βγει. Καλά, κοντά στους θαλμούς, αλληλούια, θα ξέρουμε. Εγώ με όσους μιλάω και μου λένε ο Δούκας εδώ έχει καβαλήσει 100 καλάμια. Πού πάτε με αυτόν? Πού πάτε με αυτόν? Ο Δούκας δεν μπορεί να διοικήσει το Δήμο, θα διοικήσει το Πασόκ. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Δηλαδή από όλους τους υποψήφιους, ποιο θεωρείτε ότι δεν είναι? Δεν λέω εγώ και κάνω τίποτα. Σου λέω, με ρώτησε, μου είπε Διαμαντοπούλου. Ποιο είναι Διαμαντοπούλου τώρα? Η γυναίκα που ήταν μέσα στη διαπλοκή και στην Φαγωμάρα και στη Μάσα Μπόκα του Πασόκ με τη δικαιοσύνη που αθώωσε προθέσει τον Παντονίου. Έλα τώρα. Ναι, αλλά... Έλα, στην συνείδηση του λαού είναι ένοχος. Δικαστικά είναι αθώος. Εγώ θα σεβαστώ τη δικαστική απόφαση. Αλλά στη συνείδηση του λαού είναι ένοχος. Κύριε Διαμαντοπούλου, τώρα θέλει να γίνει αρχηγός του Πασόκ, αφού είναι Νέα Δημοκρατία είναι. Νέα Δημοκρατία είναι. Τον Ανδρουλάκη τον μίλησα προθές. Με αυτά να μας γίνει να μας πει πράγματα, δεν μας τα λέει όμως. Και η Νάντια Γιαννακοπούλου που έχει, εγώ δεν τη ξέρω προσωπικά. Μπορεί να την έχω δει μία φορά, νομίζω, στο Κόντρα παλιότερα, μία-δύο φορές όταν πήγαινα. Αλλά από εκεί πέρα η Νάντια Γιαννακοπούλου είναι ένα πρόσωπο που έχει πολιτική, μια νέα γυναίκα που κάτσε και την ακούει. Συμφωνεί γιατί διαφωνεί μαζί τη. Ο Γερολάνος είχε έρθει εδώ πέρα. Τι, Γερολάνος τι είναι? Άρα το λέτε όλοι οι παλιοί δεν το έχουν χώρο. Μα είναι δυνατόν το παλιό Πασόκ, αυτοί που μα κάψανε, να έρθουν πάλι να μας σώσουν? Όχι ρε Θεέ μου, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Γερολάνος δεν ήταν με τον Παπανδρέο μαζί? Δεν μας κατέστρεψαν? Η Διαμαντοπούλου δεν ήταν υπουργός της Χαρτοπετσέτας? Δεν μας κατέστρεψαν? Ποιοι δηλαδή, ποιος θα μας κυβερνήσουν? Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Ο Κατρίνης, νέο παιδί. Αλλά με το Σιμίτη παρέα. Θα μας ανασώσει ο Σιμίτης που μας κατέστρεψε, που γκρίζανε τα ίμια. Αυτή είναι τη ομάδα Σιμίτη όλοι. Για που μιλήσατε για τα ίμια, κύριε Καλόγερε. Τι μου λες τώρα? Για όσα συνέβησαν στην, και ακούσαμε για το ψευδοκράτος, τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, όλα αυτά τα οποία διακυβεύονται και πολλοί λένε ότι κάτι θα δώσουμε, κάτι θα πάρουμε. Κοίταξε, όταν έχεις, όταν φέρνεις διευθυγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάποιον κύριο Κασελάκη, ο οποίος δεν γνωρίζει ότι υπάρχει κατοχή στην Κύπρο και σου λέει το κράτος της Βορείας Κύπρου, το τουρκοκυπριακό κράτος, καταλαβαίνεις το επίπεδο ενός ανθρώπου ο οποίος θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα και ο οποίος δεν ξέρει ότι η μισή Κύπρος είναι κατεχόμενη, το 37%. Τα λέει όλα αυτά, αυτός είναι Κασελάκης. Θα λέμε το όνομα Κασελάκης και θα γελάμε μετά από ένα χρόνο. Κασελάκης, εσύ σημαίνει Κασελάκης. Ο ίδιος πάντως δηλώνει, δεν ξέρω, Τετάρτη μάλλον αναμένεται η ανακοίνωση υποψηφιότητάς του, ότι ήρθε εδώ, δεν ήρθε να αφήσει μια βολεμένη ζωή, όπως είπε, για να καταστρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βολεμένη κατά τον ίδιο. Με το φύγει ο Τάιλερ τώρα, έτσι, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Πολλά γράφονται και ακούγονται. Και τι θα γίνει και με το σπίτι στο Κολωνάκι. Καπιταλίστας κατά δήλωσή του, που έρχεται και κάνει μια αγορά 2 εκατομμυρίων ευρώ, 1,7 στο Κολωνάκι. Που έχει σχέση με τον πρόεδρο της Αμερικής, με τον κύριο Biden, που έχει τόσα πράγματα και έρχεται να σώσει την Ελλάδα και δεν ξέρει τι εστί η Ελλάδα, δεν ξέρει τι σημαίνει Κύπρος. Αυτός ο άνθρωπος είναι κατάλληλος. Τον ψηφίσαν όμως και τον προσκυνούσανε. Γιατί τον προσκυνούσανε? Για ένα πολύ απλό λόγο. Θέλανε την καρέκλα. Θέλανε την καρέκλα. Και ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος είπε ναι να έρθει ο κύριος Κασελάκης? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ήταν στην Αμερική 2 μήνες τότε. Ένας αριστερός πρόεδρος, πιο προσκυνημένος και τουρκοπροσκυνημένος και γερμανοπροσκυνημένος και αμερικανοπροσκυνημένος, από τον Αλέξη Τσίπρα δεν υπήρχε. Στα 4 πήγαινε όπου πήγαινε. Και λοιπόν, της πολιτικής ζωής, να μην παρεξηγηθώ έτσι. Και λοιπόν, πήγε στην Αμερική, διαλέξαν τον Κασελάκη μαζί με τον Biden και την ομάδα του. Όχι, το ασχολήθηκε ο Biden, η ομάδα του. Δεν είδαμε όμως καμιά. Να πάει καλύτερα ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την επιλογή. Μα ξέρω ότι θα πάει καλύτερα. Και ότι τα χαλάσαν τώρα, τα χαλάσαν γιατί ο Κασελάκης μπορεί να ξέφυγε από τις γραμμές που είχαν συμφωνήσει με τον Τσίπρα. Τώρα, ποιο να πιστεύει κανείς, τον Τσίπρα που είναι παντρεμένος με το ψέμα ή τον Κασελάκη? Κανένα δεν πιστεύει. Λοιπόν, είναι τελειωμένη αυτή η πολιτική. Κοίταξε, ο κόσμος σωστήνει. Και όταν ο κόσμος σωστήνει, αυτοί νομίζουν ότι βρέχει. Άρα αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ανακάμψει? Ποιο ΣΥΡΙΖΑ να ανακάμψει, τελειωμένη είναι αυτή. Και ποιο Πασόκ τώρα μου λε? Πάρτο ένα. Δηλαδή, τι μόνο είναι Νέα Δημοκρατία? Θα πάρτο ένα, άμα δεν υπάρχει, δεν έχει αντίπαλο. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη έχει τρελαθεί. Ο μόνο σοβαρό που διαφωνώ πολιτικά μαζί του είναι ο κύριο Φάμελο. Εγώ διαφωνώ με τον κύριο Φάμελο, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι είναι ο μόνο σοβαρό από του υποψηφίου αυτή τη στιγμή.
Με ένα δικαίωμα, δεν ξέρω ποιο άλλο είναι. Ποιοι είναι ο Κασελάκης, ο Φάμελος, ποιο άλλο είναι. Αν θυμάσαι. Λοιπόν, να μην αδικήσω, αλλά το μόνο. Ο κύριος Πολάκης. Να, στον Πολάκη, εντάξει. Λοιπόν, ο μόνος σοβαρός, σοβαρότητα έτσι. Διαφωνείς, συμφωνείς, θα τον ακούσεις. Είναι ο δικός μας, εδώ ο Φάμελος. Διαφωνώ ριζικά με την πολιτική, το έχω πει και το ίδιο. Αλλά εγώ τον στηρίζω γιατί είναι Θεσσαλονικιός. Γιατί έχει δουλέψει η ζωή του, γιατί ξέρει. Διαφωνώ με αυτά που έχει κάνει. Αλλά δεν υπάρχει σύνδεση και ο Φάμελος να βγει, 5-6% θα είναι εκεί. Έχει τελειώσει. Και σου λέω μετά πού να πας. Να πας στη Διαμαντοπούλου. Μέσα στη διαφθορά του Πασόκ ήταν. Μπορεί να μην ήταν ίδια διαφθαρμένη, αλλά μέσα στη διαφθορά ζούσε. Δεν έβλεπε τίποτα. Ποιος θα βγει καταρχάς, ποιος θα εκλεγεί. Δεν έβλεπε τίποτα κανείς στη Διαμαντοπούλου. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία είναι. Πάρε λίγο να την κατεβάσει και το κόμμα υποψήφια. Λοιπόν, αυτή είναι η Διαμαντοπούλου. Και μετά πού να πρωτοπά. Σε ποιον, Γερουλάνος, Ανδρέας Παπανδρέου και διαφθαρμένο Πασόκ. Ο ίδιος μπορεί να μην είναι διαφθαρμένος, μέσα στη διαφθορά ζούσε. Πάντως ο κόσμος και αυτά που βλέπει και την ακρίβεια που ζει, κύριε Καλόγερε, δεν αντέχει. Ναι, πού να πας στη διαφθορά και στην καταστροφή να πας. Τι είναι κατεστραμμένη. Αυτοί που σε κατέστρεψαν θα έρθουν για να σε σώσουν. Εντάξει, και άλλοι μας κατέστρεψαν. Αυτή η κυρία θα σε σώσει. Δεν μόνο το Πασόκ. Ορίστε, αυτός ο κύριος θα σε σώσει. Τι μου λες τώρα. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι που ζήσαν μέσα στη διαφθορά, που είδαν όλη αυτή τη μεγάλη διαφθορά του κόμματος και της χώρας μας. Να ξαναψηφίσεις αυτούς για να σε σώσουν, πρέπει να είσαι ηλίθιος. Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να ψηφίσεις αυτούς. Και άμα ψηφίσεις αυτούς για να σε σώσουν, θα σε ξανακαταστρέψουν. Άρα δεν φταίνουν αυτοί. Αυτοί είναι οι μάγκες. Εσύ είσαι ο ηλίθιος που τους ψηφίζεις. Αυτοί οι μάγκες είναι τη δουλειά τους. Και όλοι έχουμε ευθύνη για ό,τι ψηφίζουμε. Ρώτησες αυτούς το πότε νέσκες. Πώς ζούνε, πού έχουν δουλέψει. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι τόσα χρόνια. Μας δουλεύουνε. Έχει δουλέψει κανείς από αυτούς. Έχει πληρώσει κανείς ΣΥΚΑ. Έχει πληρώσει κανείς εφορία. Έχει πληρώσει κανείς επιταγή από αυτούς. Αυτός εδώ τώρα του δόθηκε ευκαιρία και καβάλισε 100 καλάμια και θέλει να αφήσει το Δήμο. Για Δήμαρχο το ψήφισε ο κόμμα. Δεν το ψήφισε για πρόεδρο του Πασόκ. Εδώ δεν μπορεί να κάνει κουμάντο στο Δημαρχηλίκη. Βρωμάει η Αθήνα. Όπου περπατάς βρωμάει. Συγχαίρεις να περπατήσεις. Τι μου λες τώρα. Έλα τώρα καημένη κι εσύ. Είσαι ακόμα αυτά τα πολιτικά λαμόγια. Που μας καταστρέψαν στο παρελθόν και θέλουν να έρθουν τώρα να μας σώσουν στο μέλλον. Δηλαδή τον εμπρεστή, τον καταστροφέα, τον αλήτη, τον απατεώνα που σε έχει κλέψει, που σε έχει ληστέψει, που σε έχει οδηγήσει εκεί που δεν μπορεί να φανταστείς. Άλλαξε τώρα ο Λύκος πρόσωπο και σου λέει τώρα είμαι καλός Λύκος. Άρα λέτε μια παντοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας, με αυτή θα συνεχίσουμε σύμφωνα με τα δικά σας λεγόμενα. Εγώ δεν ξέρω αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Στις επόμενες εκλογές που λογικά αυτή θα ξανακερδίσει. Ξέρω όμως ότι τα υπόλοιπα κόμματα δεν τραβάνε. Και δεν τραβάνε για τους λόγους που. Υπάρχει όμως και ένας κύκλος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τραβάνε. Φαίνεται ότι αρχίζουν να μετατοπίζονται ψηφοφόροι. Βελόπουλος, 10% μόνο. Μόνο. Δεν υπάρχει 10% Βελόπουλος. Ο Νίκη, πού είναι η Νίκη, έχει τελειώσει. Ο αρχηγός της Νίκης πρέπει να παραιτηθεί. Και δεν παρατηρείται ο αρχηγός της Νίκης. Το κόμμα του πήγαινε το κακό στο χειρότερο. Ο κύριος Νατιός απέτυχε. Ένα κόμμα πολλά υποσχόμενο και τελειωμένο. Πήγαινε και αυτό στα γνάρια των Σπαρτιατών. Δημοσκοπικά εννοώ. Έχει επίγνωση τι γίνεται, όχι. Μάλιστα. Άρα θα έχουμε πολλές, πραγματικά δεν θα μας αφήσει ο φετινός χειμώνας να ησυχάσουμε από πολλές πλευρές και από τις πολιτικές εξελίξεις και από τις διεθνείς εξελίξεις και από τις οικονομικές εξελίξεις. Εδώ είναι ένα μεγάλο στημένο παιχνίδι, κύριε Τσόρμπα. Ένα παιχνίδι πραγματικά πάρα πολύ στημένο, εις βάρος όμως των πολιτών, των απλών πολιτών. Βλέπεις τι γίνεται, αναγκάζεται ο Σόλτς, έτσι, η Μέρκελ χαρακτηρίζει το διεθνές σύστημα ως πράκτορας του Πούτιν. Το έχεις ακούσει, το έχω ξαναπεί. Δηλαδή η Μέρκελ ήταν πράκτορας του Πούτιν. Αγωγή κτλ. Τελείωσε αυτό. Ο Σόλτς χαρακτηρίζεται ως ο άνθρωπος του θείου Μπάιντεν, του κυρίου Μπάιντεν, του Προέδρου των ΗΠΑ. Όταν βγαίνει ο Σόλτς λοιπόν και καταργεί με αυτά που λέει τη συνθήκη Σέγγεν, πάνω στην οποία χτίστηκε η Ευρώπη και η ελεύθερη διακίνηση πολιτών μέσα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για τη συνθήκη Σέγγεν και λέγαμε τι ωραία που είναι. Και βγαίνει λοιπόν ο Γερμαναράς με μία πράξη, έτσι πρόκειται ένα νόμο, με μία πράξη και λέει stop. Ελέγχει όλα τα σύνορα, καταργεί ουσιαστικά τη συνθήκη Σέγγεν και αρχίζει και λέει θα διώξω ό,τι λέει το λεγόμενο ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας, το υλοποιεί στην πράξη κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Και ποιος είσαι εσύ, Γερμανέ, που καταργείς με μία
τη Σέγγεν και πρόσεξε, αξίζει να σημειώσουμε, ξέρεις ποιος μίλησε μόνο ενάντια στην κίνηση αυτή του κ. Σόλτς. Είναι απίστευτο, αλλά είναι πραγματικό. Ο κ. Μητσοτάκης στην Αυστρία. Δεν μίλησε άλλος αρχηγός κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Σόλτς. Ο κ. Μητσοτάκης είπε δεν μπορεί να γίνει αυτό αποδεκτό. Όσο και να μας φαίνεται παράξενο ή σε μερικούς. Λοιπόν, δεν μίλησε κανείς άλλος να πει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, όταν ο Σόλτς καταργεί τη Σέγγεν και κάθονται και τον κοιτάνε και σφυρίζουν διάφορα οι άλλοι, τι γίνεται τελικά, πού μας πάνε. Άρα η Γερμανία είναι Γερμανία, ο Γερμανός είναι Γερμανός, είναι για τη Γερμανία. Και αυτά που γίνονται στη Γερμανία, και αφού σας είπα ότι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης είναι νούμερο ένα, ευρωπαϊκή οικονομία που είναι η Γερμανία. Και τέταρτη παγκοσμίως ασθενή, ασθενούν και οι ΗΠΑ, έτσι πόσα δις χρέη θα βάλεις ακόμη, τρεις χρέη μάλλον έχουν, άρα πάμε για αλλαγές. Το δολάριο πλήττεται από παντού, με τους BRICS και όλα τα σχετικά που γίνονται. Η Σαουδική Αραβία αποφασίζει πλέον στις αλλαγές να γίνονται στο δικό τους νόμισμα και σε καινούργια νομίσματα που πάνε να βγάλουν οι BRICS. Καταλαβαίνεις ότι όταν αποδυναμώνεται ένα νόμισμα και χάνει έσοδα από τις αλλαγές και όλα αυτά, τις μετατροπές του νομίσματος, όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν προβλήματα. Ασθενή η Γερμανία. Δεν πάει καλά η Αμερική. Ποιο θα βγει στην Αμερική. Και η Ευρώπη γερνάει και δεν παίρνει μπρος απέναντι σε μια Ανατολή, σε Κίνα, Ινδία λοιπόν, κλπ. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, τελειώνει η Χριστίνα η άποψη αυτή των υποτιθέμενων παγκοσμιοποιητών και των υποτιθέμενων όχι απλά αριστερών, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν σε αυτό στο κάτι άλλο, μπορούν να καθοδηγήσουν την κοινή γνώμη μέσα από όλα αυτά που σου είπα πριν. Διάλυση του πυρήνα της οικογένειας, διάλυση της εθνικής συνείδησης, κυνήγι των χριστιανών, άνοιξη θρησκεία και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πιστεύουν οι ολίγοι θέλουν να μας εφαρμόζουν, τρίτο φύλο, τέταρτο φύλο, στην Ελβετία σου είπα κάνουν δημοψήφισμα γι' αυτό. Αυτά τελειώνουν. Πάμε σε νέες εποχές, στην πραγματική εποχή, προσγειωνόμαστε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή με την οποία γεννηθήκαμε. Είναι η πραγματικότητα που μας φέραν οι γονείς μας στον κόσμο. Δεν είναι αυτή που πάμε εμείς να πάμε τα παιδιά μας. Αυτή είναι η διαφορά. Και στέλνω και εδώ ένα μήνυμα. Ξέρω ότι μας ακούνε, ξέρω ότι μας καταγράφουν, ξέρω την άλλη μέρα ότι πάνε και κάνουν αποδελτίωση τι είπαμε στην εκπομπή και τι είπε ο Καλόγερος. Το μήνυμα είναι τελειώσατε. Μάλιστα. Τελειώσατε με όλα αυτά τα οποία πήγατε να φέρετε και να στατώσατε τον κόσμο. Όλα έχουν ένα τέλος. Στο τέλος ο κόσμος θα σας κυνηγήσει δια της ψήφου του. Στο τέλος θα πάτε να κρυφτείτε. Γιατί αυτά που λέτε δεν ταιριάζουν με όλα αυτά τα οποία πραγματικά ζούμε στην κοινωνία μας. Όλα αυτά και η επικαιρότητα αυτή από τις 16 Οκτωβρίου με την έναρξη της εκπομπής σας, κύριε Καλόγερε, στην Βεργίνα Τηλεόραση. Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Όρεξη να έχει ο κόσμος να. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και να κρίνει, να κρίνει ο καθένας. Κρίνει ο καθένας και θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς που όπως κάθε χρόνο να μεταδίδουν την εκπομπή μου. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μας ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Φάνης Παπάς.